Θα ήθελα λίγο να αποκαταστήσω ότι στην ομιλία μου χρησιμοποίησα δεδομένα μελέτες που γίνανε με τη βοήθεια του Ροδδαμικού Ελέγχου στα πλαίσια της λειτουργικής ουρολογίας, αλλά νομίζω ότι σε κανένα σημείο δεν είπα ότι θα κάνω ουροδυναμικό έλεγχο στον ασθενή. Πώς απάντησε. Χρησιμοποίησα απλά δεδομένα της λειτουργικής ουρολογίας. Δεν νομίζω να αναφέρθηκα ότι θα κάνω ουροδυναμικό έλεγχο στον ασθενή. Ο ασθενής είναι αποφρακτικός πάντως. Αυτό συμφωνούμε. Πιθανόν. Πώς θα το καταλάβουμε, δεν υπάρχει τρόπος σε όλα τα συγγράμματα της ουρολογίας που να λένε ο μόνος τρόπος να πεις σίγουρα ότι ο ασθενής έχει υποκυστικό κόλλημα είναι η μελέτη πίεσης ροής. Αυτό δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Άρα πιθανολογούμε ότι είναι αποφραγμένος, όπως πιθανολογούμε με πολύ υψηλή πιθανότητα ότι ο ασθενής έχει και ερεθιστικού τύπου ενοχλήματα. Στην ομιλία σας δεν μας είπατε όμως αν ανησυχείτε αν ο ασθενής μετά τη λέιζερ προστατεκτομή θα υποχωρήσουν τα ερεθιστικού τύπου ενοχλήματα και αν φοβάστε σε ποιο βαθμό, εάν η μικρού βαθμού ακράτειά του προηχειρητικά θα επιδεινωθεί μετά. Εμείς γι' αυτό είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί και πάμε συντηρητικά. Δεύτερον, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο cost effectiveness για δύο λόγους. Κύριε Αθανασόπουλε, θα σας αναφέρετε εσείς. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχουμε ελληνικά δεδομένα. Το να πάρουμε βιβλιογραφικά δεδομένα από προηγμένες σε εισαγωγικά χώρες και να τις ανάγουμε στα ελληνικά δεδομένα δημιουργεί ωραίες εντυπώσεις, αλλά στην πραγματικότητα κρύβουν πολλούς κινδύνους. Μελέτες που αναφέρατε λένε, του Στόφσκι, πρώτον σε εισαγωγικά, στη μελέτη ήταν cost effectiveness οι ελάχιστα επεμβατικές σε σχέση με τη διουρηθρική. Άμεση σύγκριση μεταξύ φαρμακευτικής και χειρουργικής θεραπείας δεν υπήρχε. Και στη μελέτη αυτή που αναφέρατε, το cost effectiveness στην Ευρώπη δεν επιβεβαιώνονταν στην Αμερική. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου βιβλιογραφία για cost effectiveness. Και το δεύτερο είναι ότι στον ασθενή μου, επιστημονικά, όταν θέλω να είμαι σωστός, θα κοιτάξω πώς θα βελτιώσω την ποιότητα ζωής του, πώς δεν θα του την επιδεινώσω, με τον λιγότερο επεμβατικό τρόπο. Ακόμα και αν είναι λίγο πιο ακριβώς, θα προσπαθήσω μέχρι τελευταία στιγμή να αποφύγω το χειρουργείο. Αυτό νομίζω είναι ένας γενικός κανόνας της ιατρικής, ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε, να μην κάνουμε κακό, αν μπορούμε, και να αφήσουμε τη χειρουργική αντιμετώπιση ως την έσχατη και τελευταία λύση μας. Ευχαριστώ. Ναι. Ωραία, ακούγουμε. Λοιπόν, καταρχήν, για το cost effectiveness, απόλυτο δίκαιο, έτσι, αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα γιατί μεταξύ των διαφόρων χωρών υπάρχει διαφορετικό κόστος στην ίνα, διαφορετικό κόστος στο μηχάνημα, διαφορετικό κόστος στα φάρμακα. Και αυτό το λόγο στη διαφάνεια έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολη εκτίμηση. Απλώς ανέφερα και κάποια αντικειμενικά στοιχεία που έλεγαν για το κόστος των φαρμάκων. Οπότε μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε πάνω κάτω ποιο θα είναι το κόστος στον ασθενή με δικές μας τιμές, έτσι, στην Ελλάδα, στα 4 χρόνια, στα 5 χρόνια, στα 10 χρόνια. Το βασικότερο είναι, πιστεύω, ότι απλώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να δίνουμε συνέχεια φαρμακευτική αγωγή, ακόμα και στους ανθρώπους που ξέρουμε ότι σε κάποιο σημείο θα χειρουργηθούν. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία για χρόνια φαρμακευτική αγωγή, επαναλαμβάνω, και να τον αφήνουμε έτσι τον ασθενή, κυρίως όταν ξέρουμε ότι σε κάποιο σημείο θα χρειαστεί. Φαντάζομαι ότι θα καταλήξουμε σε κάποιο κονσένσους. Δεν είναι και οι δύο απόψεις, είναι τα δύο άκρα. Έτσι. Σε κάποιο σημείο θα βρεθούμε κάπου στη μέση. Απλώς αυτό εδώ πέρα για τον συνάδελφο. Κύριε Γκουγκούση. Εγώ είμαι στην ομάδα της φαρμακοθεραπείας. Η παρουσίαση των εκπροσώπων της προστατεκτομής ήταν εξαιρετική. Απλά μία-δυο μικρές παρατηρήσεις. Υπήρξαν αρκετές διαφάνειες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, που συνέδεαν πρώτον
με τη μείωση στον όγκο του προστάτου. Αυτό δεν ενδιαφέρει τον ασθενή και δεν έχει καμία σημασία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Κανένας δεν θα έρθει και θα πει: γιατρέ, ευχαριστώ, μου μείωσε το προστάτη κατά 20%. Δεύτερον, υπήρχαν διαφάνειες για τη μείωση του υπολοιπόμενου όγκου. Ο υπολοιπόμενος όγκος δεν έχει ιδιαίτερη αξία, δεν υπάρχει σε κανένα guideline, δεν χρησιμοποιείται και κανέναν δεν ενδιαφέρει. Όσον αφορά για την αύξηση της ροής, αυτό δεν ενδιαφέρει τον ασθενή μας. Δεν θα έρθει να μας πει ότι ευχαριστώ γιατρέ, μου αύξησε τον όγκο το flow κατά 5 ml το δευτερόλεπτο. Και επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο δρούν οι α-αναστολείς δεν είναι μέσω της αύξησης της ροής. Έχει αποσυνδεθεί πλέον η δράση των α-blocker με την αύξηση με τη μείωση των αντιστάσεων. Ουσιαστικά δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν οι α-blocker. Ασχοληθήκατε. Είναι σωστά τα σχόλιά σου, αλλά νομίζω ότι είσαι λίγο απόλυτος. Μάλιστα, κύριε Ριζάτο. Νομίζω. Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου σε πολλά από αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά paper τα τελευταία 4-5 χρόνια, όπου ουσιαστικά υπάρχει μια νέα θεωρία για τους αλφα-μπλόκερ. Υπάρχει και μια πολύ ωραία εργασία πειραματική, όπου πήραν πειραματόζωα και στα πειραματόζωα αυτά έκαναν μια μερική απόφραξη του ερύθρα, του τη δέσανε δηλαδή, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να μειωθούν οι αντιστάσεις. Τους δώσαν συνέχεια αλφα-μπλόκερ και υπήρχε μείωση στη δραστηριότητα της κύστης. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια πειραματικά δεδομένα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι, όπως και να έχει, η αύξηση, που η μείωση στο IPSS που έχουν οι αλφα-μπλόκερ είναι δυσανάλογη με την αύξηση στο Euroflow. Επίσης, η ομάδα της συντηρητικής προστατεκτομής ασχολείται με τους αλφα-μπλόκερ, όπου οι αλφα-μπλόκερ είναι η ομάδα των φαρμάκων που δεν αλλάζουν τη φυσική ιστορία της υπερπλασίας του προστάτη, ενώ η φιναστερίδη την αλλάζει. Η φιναστερίδη μειώνει την πιθανότητα επίσχυσης σε βάθος χρόνου. Επίσης, όσον αφορά το υψηλό ποσοστό αποτυχίας των φαρμάκων που αναφέρθηκε, οι αλφα-μπλόκερ έχουν μία επιτυχία στο 70% των ασθενών. Δεν είναι λίγο αυτό, το 70% των ασθενών. Ένα 30% δεν ανταποκρίνεται και θα πάει για χειρουργείο. Επίσης, όσον αφορά την καθυστέρηση, και αυτό ήταν κάτι που σας απασχόλησε και εσάς, κύριε Λιβζάτο, στο Σισμανόγλιο, και όταν αναφέρατε ότι πλέον δεν χειρουργούμε και καθυστερούμε και χειρουργούμε τους αρρώστους σε μεγαλύτερη ηλικία. Οι άρρωστοι δεν θέλουν να χειρουργηθούν. Θέλουν να το καθυστερήσουν. Δεν θέλουν όσο μπορούν να το παλέψουν με φάρμακα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει. Έχω να κάνω ένα σχόλιο, αλλά θα προτιμούσα πριν το κάνω να ακούσουμε και άλλες γνώμες από το ακροατήριο. Και είναι εδώ και ο Διονύση ο Μητρόπουλος. Διονύση, πού είσαι, μην κρύβεσαι πίσω από τη... Θέλουμε και την συμμετοχή σου και προσέξτε τι λέτε τώρα, γιατί ό,τι πείτε και δεν είναι evidence-based θα σας καρφώσει. Εντάξει, την έχεις ακούσει την ίδια, το ίδιο debate 100 φορές, θα ξέρεις. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω και τους δύο ομιλητές αν έχουν υπόψη τους κάποια στοιχεία σε σχέση με το εξής. Ένας ασθενής όταν έχει για χρόνια LUTS και δεν το χειρουργήσει, για παράδειγμα, 7-8 χρόνια, αν με τα φάρμακα αυτά τα συμπτώματα που τελικά θα του μείνουν στη ζωή, δηλαδή η νευρογενότητα της κύστης, δηλαδή αυτά που λέμε ερεθιστικά συμπτώματα, αν με τα φάρμακα αυτό το πράγμα, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, αν τα φάρμακα προστατεύουν στο μέλλον τον ασθενή από τα ερεθιστικά συμπτώματα ή άμα χειρουργηθεί νωρίς, αυτό το γλιτώνει. Νομίζω δεν υπάρχει απάντηση σε αυτή την συγκεκριμένη ερώτηση. Και να πω το εξής. Χθες στην ομάδα τη δικιά μας, ήμασταν ειλικρινείς μεταξύ μας και είπαμε το εξής. Καταρχάς, αναμφισβήτητα δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που ξέρουμε όλοι μας. Ότι απόλυτη ένδειξη για χειρουργική επέμβαση έχουμε όταν ο άρρωστος έρθει με επίσχυση, με πέτρες μέσα στην κύστη, με νεφρική ανεπάρκεια, με υποτροπιάζουσες ουρολιμπόξεις, είναι ό,τι λένε τα κλασικά βιβλία. Άρα, αναμφισβήτητα, αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Δεύτερον, αναμφισβήτητα, πιστεύω ότι και η πλειοψηφία της μπλε ομάδας, ακόμα και σε έναν τέτοιον άρρωστο, ο οποίος έχει έναν προστάτη σχετικά μεγάλο, έχει ένα ψηλό IPSS, που πιστεύουμε ότι έχει απόφραξη, συμφωνώ κύριε Μητυλέκα, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά πιστεύουμε ότι μάλλον έχει απόφραξη, δεν θα του βάλουμε τον πιστόλι στο κεφάλι, να του πούμε ότι η μόνη θεραπεία την οποία έχεις, αύριο το πρωί πρέπει να μπεις να χειρουργηθείς. Είναι κάτι που δεν νομίζω το κάνει κανένας από εμάς. Αναμφισβήτητα λοιπόν θα κάνουμε μία μικρή αρχική ίσως δοκιμή με τα φάρμακα, απλώς το μήνυμα το οποίο θέλει να περάσει η μπλε ομάδα είναι το εξής. Πιστεύουμε ότι από το ένα άκρο που ήμασταν πριν από 20, 25, 30 χρόνια,
όπου ο κάθε άρρωστος ο οποίος έμπαινε στο ιατρείο του ουρολόγου και με όποιο σύμπτωμα κατέληγε στο χειρουργικό τραπέζι, ήταν η εποχή που δεν υπήρχαν τα φάρμακα. Σήμερα είναι πιθανό να έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, όπου όλοι οι ασθενείς πάλι, ανεξαρτήτως σε ποια κατηγορία υπάρχουν, αρχίζουμε και τους δίνουμε φάρμακα. Σε πολλές περιπτώσεις καλά κάνουμε, αλλά σε πολλές περιπτώσεις το παρακάνουμε και δίνουμε επί χρόνια φάρμακα, ενώ έχουμε εκ των προτέρων βιβλιογραφικά δεδομένα και το γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι, ότι αυτοί οι ασθενείς τελικά, αφού πάρουν φάρμακα για 4, 5, 6, 7 χρόνια, θα καταλήξουν στο χειρουργείο. Και το δίλημα το οποίο βάζουμε, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα για αυτό που λέμε, είναι μήπως αυτούς τους ασθενείς, έδειξε η τελευταία διαφάνεια που έδειξε ο Σταύρος, που έχουν μεγάλο προστάτη, μεγάλο IPSS, μεγάλο PSA, μεγάλο υπόλοιμα, το οποίο είναι κριτήριο, Βαγγέλη, ότι αυτοί οι ασθενείς θα αποτύχουν στη φαρμακευτική αγωγή. Μήπως σε αυτούς τους ασθενείς, αντί επί χρόνια να τους αφήνουμε στα φάρμακα, όπως έγινε στην Αυστρία που το απέδειξαν, κάνουμε μια αρχική αγωγή, αλλά από την πρώτη συζήτηση που θα κάνουμε με τον άρρωστο, θα του πούμε ότι κοίταξε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα βοηθηθείς με τα φάρμακα. Ξεκίνα, κάνε μία δοκιμή να δούμε πώς είσαι, αλλά το πιθανότερο είναι ότι αν δούμε ότι δεν ανταποκρίνεις, θα πρέπει να καταλήξεις σε χειρουργική επέμβαση. Αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο μπορούμε να πούμε. Προς Θεού, θα ήταν λάθος να ισχυριστούμε ότι σε όλους αυτούς τους ασθενείς, με το καλημέρα, την άλλη μέρα το πρωί τους βάζουμε στο χειρουργείο. Αλλά θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι έχουμε πάει στο άλλο άκρο τώρα και ότι ξοδεύουμε όλα μας τα χρήματα και χωρίς να ελέγχουμε τελικά αυτούς τους αρρώστους και χωρίς να υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα. Όλες αυτές οι μελέτες είχαν follow-up 4 χρόνια. Και όμως έχουμε πολλούς ασθενείς που εξακολουθούν και παίρνουν φάρμακα χωρίς να ελέγχονται και σωστά για 6, 7, 8, 10 χρόνια. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και αυτό θα θέλαμε τα σχόλιά σας πάνω σε αυτό. Να με συγχωρήσετε να πω και εγώ μερικά πράγματα, κάποιες σκέψεις. Ουσιαστικά δεν διαφωνώ με αυτά που είπε ο Γεράσιμος. Όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η συγκεκριμένη κατάσταση είναι κατάσταση ποιότητας ζωής. Έτσι, μιλάμε μια ποιότητα ζωής. Άρα τα αποτελέσματα πρέπει να τα μετράμε με εργαλεία ποιότητας ζωής. Και νομίζω ότι πραγματικά, όπως είπε και ο συνάδελφος, σε κανέναν δεν ενδιαφέρει η βελτίωση της ροής ή το ποσοστό, μάλιστα τα ποσοστά όπως παρουσιάζονται, τα οποία μπορεί να μας μπερδέψουν. Δηλαδή, το να πας από τα 40 ml πόλημα στα 10 είναι ποσοτικά μια μεγάλη διαφορά, η οποία δεν τη συζητάμε καν, είναι κάτι το αστείο. Άρα λοιπόν έχουμε κατάσταση ποιότητας ζωής, το αποτέλεσμα να το μετρώσουμε με εργαλεία ποιότητας ζωής. Το άλλο σημαντικό είναι ότι τα σοβαρά συμπτώματα, όταν λέμε πάντα, προέρχονται από την κύστη και όχι από τον προστάτη. Δηλαδή ξεχνάμε χρόνια ολόκληρα, ιδιαίτερα στους άντρες, ξεχνάγαμε την κύστη. Τα σοβαρά συμπτώματα είναι από την κύστη. Μας έδειξε ο Σταύρος ένα μπουκάλι ότι θα ουρεί ο ασθενής συνέχεια ο ταξιτζής. Μα αυτός έχει πιθανότητες, και σε αυτό νομίζω όλοι οι συνέτρες συμφωνούμε, τουλάχιστον 30% αυτό να υπάρχει και μετά. Ξέρουμε ότι η υπερδραστηριότητα της κύστης μπορεί να σχετίζεται με την απόφραξη σε ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό είναι ανεξάρτητη. Οπότε και την απόφραξη να διώξουμε, έτσι, είναι πάρα πολύ πιθανόν να έχει υπερδραστηριότητα. Άρα αυτός ο ασθενής που έχει αυτή τη μικρή συμπτωματολογία είναι πολύ πιθανόν φάρμακα να παίρνει σε κάποια φάση της ζωής του. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα όταν μιλάμε για την σύγκριση και όλα αυτά τα πράγματα, μιλάμε ουσιαστικά την άρση της απόφραξης. Άρα μιλάμε για τον αλφα μπλόκερ ή αλφα μπλόκερ σε συνδυασμό με αναστολές της αναγωγάσης και μια χειρουργική τεχνική. Αυτά τα δύο συγκρίνουμε, τα οποία όσον αφορά την ποιότητα ζωής, έτσι, το αντίκτυπο κυρίως είναι στο επίπεδο της κύστης και όχι του προστατευτού καθεαυτού. Άρα το ερώτημα είναι αν κάνουμε καλύτερη άρση της απόφραξης, είναι πιο εύκολο να έχουμε λιγότερα συμπτώματα από την κύστη. Κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί. Να δώσουμε το λόγο κάτω, Διονύση, και μετά ο συνάδελφος. Ναι. Και μετά θα απαντήσω. Εκείνο το οποίο θα ήθελα ένα σχόλιο σε αυτή την ιστορία. Νομίζω πως εκείνο το οποίο, ένα λάθος πράγμα στο οποίο βασιστήκαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια,
ήταν το γεγονός ότι το σύνολο των μελετών των φαρμάκων ήταν κατευθυνόμενα και σχεδιασμένα από τις εταιρείες, οι οποίες πάρα πολύ καλά είχαν κάνει όλο και επένδυσαν χρήματα και προφανώς ήθελαν να τα πάρουν πίσω και με κέρδος κλπ. Το μεγάλο μειονέκτημα ήταν ότι θέλανε να χτίσουν ποιο είναι το προφίλ του αρρώστου εκείνου που θα ωφεληθεί από τη θεραπεία. Ξεχνώντας, η θελημένα ή αθέλητα, δεν είμαι συνωμοσιολόγος για αυτό το πράγμα, την ουσία που πιστεύω ότι είναι και ποιο είναι η ουσία. Το προφίλ του αρρώστου που δεν θα ωφεληθεί από τα φάρμακα. Είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μεσοπρόθεσμα, είτε μακροπρόθεσμα. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για αυτό το προφίλ, για το αρνητικό προφίλ του φαρμάκου, αν θέλει κανείς, ή των φαρμάκων, ή του συνδυασμού τους, ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί σίγουρα, εκείνο το οποίο μάθαμε με τρόπο πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια, είναι το μέγεθος του προστάτη, δεν έχει πάντοτε σχέση με την όλη ιστορία. Τη συμπεριφορά της κύστης, όπως είπε ο κ. Αθανασόπουλος, δεν έχει σχέση πάντοτε με την ύπαρξη ενός αποφρακτικού ή όχι προστάτη και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, νομίζω πως εκείνο είναι το κομμάτι εκείνο στο οποίο θα άξιζε τον κόπο να επικεντρωθεί η κλινική έρευνα τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να έχουμε στα χέρια μας την πραγματικότητα του αρρώστου και να του πούμε ότι κοίταξε να δεις, ναι, αλλά αν θέλεις, όπως είπατε κύριε Λιβζάτε, έτσι, αν θέλεις να δοκιμάσεις τα φάρμακα επειδή είσαι νέος, μπλα 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 μπλα, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά να ξέρεις και εσύ και το σύστημα υγείας το οποίο πληρώνει για αυτή την ιστορία, ότι μακροπρόθεσμα θα ανήκει σε εκείνη την κατηγορία που μπορεί να χρειάζεσαι χειρουργείο στα 80 σου. Διονύση, δεν ξέρω αν ήσουν εδώ, αλλά δείξαμε μια διαφάνεια. Όχι. Και αυτή ήταν μια μελέτη του Ντελαροζιέρ και ο Ρόρμπομ έχει κάνει άλλες 4 δημοσιεύσεις που ακριβώς λένε αυτό που λες. Ότι οι ασθενείς που έχουν προστάτη πάνω από 40 ή 50 γραμμάρια, ο δικός μας εδώ άρρωστος έχει 60, ασθενείς που έχουν PSA πάνω από 1,5, αυτός είχε 3,1, ασθενείς που έχουν υπόλοιμα ούρων πάνω από 50, νομίζω, αυτός είχε 100. Μεγάλες μελέτες έχουν δείξει ότι αυτοί οι ασθενείς θα αποτύχουν στη φαρμακευτική θεραπεία. Μήπως, γι' αυτό λέμε και εμείς ότι να επιλέξουμε εκείνους τους ασθενείς που με βάση τις μελέτες του Ρόρμπομ ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα αποτύχουν στη φαρμακευτική θεραπεία και να τους πούμε, ναι, μεν ξεκίναμε κάποιον συνδυασμό να δούμε πώς θα πας, αλλά η γνώμη μου σαν ουρολόγο σου είναι ότι τελικά δεν έχει νόημα επί χρόνια να παίρνεις αυτά τα φάρμακα, διότι θα αναγκαστείς να χειρουργηθείς. Πιστεύω ότι είναι ελληματικές αυτές οι μελέτες, απλά και μόνο επειδή δεν πήραν υπόψη τους και μια σειρά άλλες παραμέτρους που τις μάθαμε στην πορεία. Παράδειγμα, η ύπαρξη μέσου λοβού. Παράδειγμα, η ύπαρξη πεπαχισμένης τυχώματος οροδόχου κύστεως. Παράδειγμα, η αγκίωση και η αιμάτωση του τυχώματος της οροδόχου κύστεως σε σχέση με την απόφραξη ή την υπερανακλαστικότητα. Δηλαδή, μια σειρά από πράγματα, καμία αντίρρηση, δώσανε το στίγμα. Τη μοναδική έξυπνη μελέτη, αν θέλετε, που θεωρώ ότι υπάρχει, δεν είναι του Ρόιμπορν ή του Ζάνι σε αυτή την ιστορία, αλλά μια μελέτη του Έμπερτον που είχε κάνει σε σχέση με το πώς ανταποκρίθηκε κάποιος στους 3 μήνες χορήγησης αλφουζοσύνης σε σχέση με το πώς, τι επιπλοκές θα έκανε λόγω της νόσου μετέπειτα, μακροπρόθεσμα. Και ήταν πραγματικά από το σχεδιασμό της αυτή η μελέτη να βάλει το απλό, ωραίο, εύκολα μετρήσιμο και προσδιοριζόμενο στοιχείο που λέει πώς ανταποκρίνεται, παιδιά, ο άρρωστος στους 3 μήνες όσον αφορά τα συμπτώματά του, έτσι, την αίσθηση της ποιότητας της ζωής του, κύριε Αθανασόπουλο, για αυτό το πράγμα. Και από εκεί να βγάλει κατευθείαν το συμπέρασμα για το τι θα τον περίμενε μετά από 3 χρόνια. Ωραία. Ο συνάδελφος εκεί στο βάθος κάτι θέλει να πει.